Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ένα με τη γη και σήμερα το βράδυ. Είμαστε μαζί σας ζωντανά, προκειμένου να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στον αγροτικό κόσμο, στον πρωτογενή τομέα, αλλά να δούμε και ποιες είναι οι διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση του έκτου αναπτυξιακού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε Δευτέρα και Τρίτη στην πόλη της Κομωτινής. Εκεί δηλαδή όπου συζητήθηκαν, υπόθηκαν, υπήρχαν δεσμεύσεις το τι έγινε με τον, και με τον πρωτογενή τομέα, καθώς υπήρχε και η μερίδα με όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην απόψινή εκπομπή θα παρακολουθήσουμε το τι δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Το όνομα τη γη» ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γιάννης Τσιρώνης, αλλά και ο υφυπουργός, ο κ. Κόκαλης. Και προς το τέλος αυτής της εκπομπής, αφού η κάμερα βρέθηκε και στην γιορτή Τσίπουρου εκεί στο Δήμο του Σουφλίου, όλα αυτά θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι η κυρία Παπανάτσιου, η υφυπουργός οικονομικών, συναντήθηκε και είχε μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιφέρειας. Εκεί της τέθηκαν αρκετά ζητήματα, αρκετοί προβληματισμοί. Ανακοίνωσε μία δέσμη θεμάτων που μπορούν να εξεταστούν, ίσως και να μπορούν να υλοποιηθούν, και άλλου είδους ζητήματα τα οποία με την εφαρμοζόμενη πολιτική δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Βεβαίως ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, μετά το τέλος του συνεδρίου, του αυτού του αναπτυξιακού συνεδρίου, βρέθηκε στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, στο νομό της Ροδόπης, όπου εκεί συνέφαγε με αγρότες της περιοχής, ενώ μόλις χθες εγκαινίασε το τυροκομείο στην πόλη της Ορεστιάδας, του Αμνός Θρακών, και ένα τμήμα και τα εργαστήρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ορεστιάδα. Στην απόψινή εκπομπή έχουμε προσκεκλημένο εμείς τον κύριο Μιστακίδη, τον κύριο Ζαφίρη Μιστακίδη, πρόεδρος του ΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. ΓΕΟΤΕ, με συγχωρείτε. Του ΓΕΟΤΕ. Και θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα οποία συζητήθηκαν, κύριε Μιστακίδη. Αυτά τα οποία ίσως είδατε κι εσείς το τι συμβαίνει και το τι γίνεται με όλη αυτή τη διαδικασία, με τους υπουργούς κυβέρνησης, με τις εξαγγελίες, με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας. Εγώ άκουγα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου υπεύθυνο για τους κοινοτικούς πόρους, δηλαδή για την διαχείριση των χρημάτων της Ευρώπης, ότι ναι, εμείς εξετάζουμε, ζητήσαμε από τις 13 περιφέρειες όριμες μελέτες, προκειμένου πάρα πολύ άμεσα να εντάξουμε όριμα έργα για την βελτίωση και την ποιότητα, αν θέλετε, των υπηρεσιών, των υποδομών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Είναι ευχάριστο από μόνο του το γεγονός ότι μια τόσο μεγάλη αποστολή, έτσι, κυβερνητική βρέθηκε στον τόπο μας και βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, έτσι, τέτοια αναπτυξιακά συνέδρια, ας πούμε, γίνονται κατά τόπου σε όλες τις περιφέρειες. Από όσο γνωρίζω, έχουν γίνει περίπου 6, αν θυμάμαι καλά. Το έκτο ήταν, αυτό. Στην Κομωτινή. Και έπονται και άλλα. Σίγουρα είναι και μια χρυσή ευκαιρία και για την κυβέρνηση να κρατά ψηλά στην ειδησιογραφία, έτσι, και στην επικαιρότητα κάποια στοιχεία που είτε θέλει να τα αναδείξει, και από την άλλη πλευρά πραγματικά είναι και μια χρυσή ευκαιρία και για τις τοπικές κοινωνίες, για την περιφέρεια γενικότερα, να αναδείξει προβλήματα. Όλοι εμείς οι φορείς, δύο εβδομάδες πριν αυτό το συνέδριο, μας κάλεσε ο κύριος Αλεξιάδης και καταθέσαμε προτάσεις προκειμένου πολλά από αυτά που είπαμε να τα ανακοινώσει και ο κύριος Τσίπρας αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το κομμάτι των εξαγγελιών, όπως πολύ σωστά είπατε. Περιμένουμε να γίνουν πράξη, είτε κάποια στο άμεσο μέλλον. Πολλά από αυτά που ζητήσαμε εμείς δεν είχαν κόστος, ήταν θεσμικές παρεμβάσεις, φυσικά και κάποια άλλα, μπορούν να γίνουν είτε άμεσα είτε σε πιο μεγάλο βάθος χρόνου. Πρέπει να προγραμματιστούν, όπως είπατε. Πρέπει να υπάρχουν όριμες μελέτες, πρέπει να υπάρχει καταρχήν θέληση και μετά να βρεθεί ο τρόπος για η εξεύρεση χρηματοδότησης. Έτσι.
Γιατί από μόνο της μια μελέτη δεν λέει τίποτα, εάν δεν έχει διασφαλιστεί. Έχω να σας πω το εξής. Ο κύριος Δημόπουλος, στην συνάντηση που είχε με τον κύριο Αποστόλου, δήλωσε τα εξής. Πολλά τα προβλήματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Και λέει στον κύριο Αποστόλου, αλλά τώρα, υπάρχει μια διαφορά, αλλά τώρα κυβερνάτε εσείς. Έγινε αποδέκτης παραπώνων ο κύριος Αποστόλου. Οι κτηνοτρόφοι δικαίως με όλα αυτά τα οποία βιώνουν, γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε το αυτονόητο, κύριε Μιστακίδη. Τι ζητάνε? Στελεχώστε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Εντάξει. Να προλαμβάνουμε τις ζωονόσους για να μην πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός αποζημιώσεις. Και από την άλλη, ελάτε λίγο σε αυτή την περιφέρεια, όπως και η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε επίσης γι' αυτό. Δημιουργήστε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης, στην καρδιά δηλαδή της κτηνοτροφίας, η καρδιά της κτηνοτροφίας και πάει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μία σχολή κτηνοτροφίας, γεωργίας και κτηνιάτρων. Όλα αυτά, εάν θέλει πραγματικά μια κυβέρνηση να δώσει λύσεις, μπορεί. Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία της ίδρυσης μιας σχολής, δηλαδή κτηνιάτρων, κτηνοτροφίας, γεωργίας, και να είναι όμως πανεπιστήμιο, κύριε Μιστακίδη. Να σας πω όμως. Θα αλλάξουν λίγο τα δεδομένα, αν συμβεί αυτό. Βεβαίως. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Ότι τέτοια σχολή υπάρχει όσον αφορά τη φοιτική παραγωγή. Το ξέρετε πολύ καλά εδώ και χρόνια στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Εγώ θα σας ρωτήσω, φυσικά είναι ρητορικό το ερώτημα, κατά πόσο αυτή η σχολή μπόρεσε να επηρεάσει τα τεκτενόμενα και αν η έρευνα που παρήγαγε και παράγει είναι και κατά πόσο ποιο βαθμό είναι εφαρμοσμένη εδώ στο νομό μας και γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ζητάμε χρόνια εμείς σαν γεωτεχνικός κλάδος την εφαρμοσμένη έρευνα. Η έρευνα, ένα μεγάλο της κομμάτι, παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. Θεωρούμε εμείς ως γεωτεχνική ότι γίνεται κατασπατάληση και ευρωπαϊκών πόρων και πόρων του κρατικού Κορβανά και τελικά αυτή η έρευνα που γίνεται απλά αναπαράγει, πολλαπλασιάζει διδακτορικά, μελέτες, paper, επιστημονικά, γνωρίζουν οι συνάδελφοι τι εννοώ και δεν έχουν κάποια παρέμβαση στην τοπική κοινωνία. Ή αν γίνεται αυτή η έρευνα, για να μην αδικήσουμε έτσι και πρόσωπα και καταστάσεις, ή αν γίνεται, δεν αξιοποιείται είτε κράτος λέγεται αυτό, είτε Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω λίγο να έρθουμε για να δούμε, κύριε Μιστακίδη, αυτά τα οποία συζητούμε. Και το θέμα ποιο είναι, ότι ναι μεν, ήρθε όλη η πολιτική ηγεσία και τι κάνουμε, λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Σκοπός είναι όμως αυτά τα συγκεκριμένα. Εγώ άκουγα την κυρία Παπανάτσικου που έλεγε στους αρρώδιους και τους κτηνοτρόφους ότι θέλετε να σας πω πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ή θέλετε να σας πω πράγματα που μπορούν να γίνουν και να εξεταστούν και να το παλέψουμε. Έντιμο. Το είπα δημόσια από τη σύνδεση εκεί ότι για πρώτη φορά υπουργός κυβέρνησης λέει αλήθειες. Λέει δεν ήρθα εδώ, ξέρω ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρω τι γίνεται στο σύνολο, ξέρω τι γίνεται και με τα τιμολόγια, ξέρω ότι βλέπω στο σύστημά μου, εγώ στο γραφείο μου, στο Υπουργείο κάθε πρωί, δεν μπορώ να ζήσεις με 9.000 που θυλώνεις, άρα υπάρχει κάτι άλλο, άρα μπορώ να παρακολουθήσω, άρα μπορώ να πραγματοποιήσω ελέγχους, εισαγωγές, εταιρείες, έτσι ώστε να πατάξω και την ελληνοποίηση, τις παράνομες ελληνοποίησεις εισαγωγές αν θέλετε, και να διαφυλάξω το εισόδημα του κτηνοτρόφου, του Έλληνα κτηνοτρόφου και του αγρότη μέσα από τις διαδικασίες των ελέγχων που θα γίνουν πολύ πιο εντατικοί το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε, ναι μεν από τη στιγμή που φορολογούμε ασφαλιστικό φορολογικό τουλάχιστον να μπορούμε να διασφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε τη μερίδα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Για τις δε κοινοτικές ενισχύσεις, εκεί ναι, πραγματικά είναι κανείς τώρα να λέει να πιστέψει την κυρία Παπανάτσου ή να πιστέψει τον κύριο Αποστόλου. Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ όμως, επειδή είμαι και άνθρωπος της αγοράς, θα σας πω το εξής, ότι η υπερφορολόγηση και είναι μια έτσι, βασικός κανόνας της οικονομίας. Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε συμπεριφορές οι οποίες προσπαθούν να γίνει φοροδιαφυγή προκειμένου να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλετε δεν να πείτε μια χάρη, κύριε Μιστακίδη, γιατί έχουμε τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δρόμου της Καβάλας, τον κύριο Νίκο Δημόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Δημόπουλε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τα είπατε καλά και στον κύριο Αποστόλου, τα είπατε καλά βεβαίως και στην κυρία Παπανάτσιου.
το καλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Εγώ ξέρω ότι το βασικό είναι αυτός το που καλά, είναι... Το καλά εννοώ, κύριε Δημόπουλε, το καλά ότι εκπροσωπήσατε στο σύνολο της περιφέρειας τους συναδέρφους σας. Και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Διότι θέσατε στην κυρία Παπανάτσιου πολύ σημαντικά ερωτήματα. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ ειλικρινής στην απάντησή της. Ναι. Είναι και αυτό κάτι, γιατί με τον κύριο Αποστόλου δεν είχαμε ούτε αυτό. Δηλαδή, στην ουσία με την κυρία Παπανάτσιου είχαμε μια συνάντηση επί μισής ώρας εκτός της θεματικής που γινόταν, δηλαδή μετά το τέλος, και να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε τα δικά μας θέματα, διότι η κυρία Παπανάτσιου δεν ήταν μόνο για τα θέματα τα που είναι οδικά εδώ πέρα, ήταν γενικά για τα οικονομικά. Ήμασταν μαζί με αγρότες και κτηνοτρόφους από την περιφέρεια. Αυτό που μπορούσε να μας είπε ότι μπορεί να γίνει, μας το είπε. Αυτό που δεν είπα και ελπίδα να γίνει. Περίπτωση να γίνει. Στα υπόλοιπα μας είπε ότι δεν γίνεται. Με τον κύριο Αποστόλου δυστυχώς δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Με τον κύριο Αποστόλου ήρθε με μια έκθεση ιδεών στην ουσία, όπως οπουδήποτε πηγαίνει λέει κάτι έτσι, για τα θέματα γενικά. Το ίδιο κύριος, ο κύριος Σιρόλης, ο κύριος Κόκαλης, το είπε. Μιλήσαμε εμείς. Ξανά έδωσε μια απάντηση σε 5 λεπτά μέσα, που στην ουσία δεν απάντησε σχεδόν σε τίποτα. Απλώς ξαναείπε, έκανε ένα ρεζουμέ για την προοπτική που υπάρχει και σχετικά με το τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και τελείωσε. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που περιμέναμε. Στην ουσία, εμείς είχαμε ενημερωθεί ότι θα πάρουμε απαντήσεις σχετικά με τα απορμήματα τα οποία έχουμε καταθέσει από την 31 Οκτωβρίου όλοι οι κοινοτροπικοί σύλλογοι μαζί όπως κάναμε. Καλά, περιμένετε. Αυτά έχουν μέλλον για να απαντήσουν. Πάντως, το σημαντικό εγώ αυτό, παρακολουθούσα λίγο την συνάντηση με την κυρία Παπανάτσιου, κύριε Δημόπουλε, όταν θέσατε στην κυρία Παπανάτσιου το θέμα των κυρωτικών ενισχύσεων, που ήταν πολύ ξεκάθαρη, διότι όλοι πάμε να φορτώσουμε τις κατασχέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών στην κυρία Παπανάτσιου, ενώ δεν είναι έτσι, είναι τελείως διαφορετικά. Κάνω λάθος? Ναι, όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος. Ήταν το θέμα των κατασχέσεων των κοινωτικών ενισχύσεων. Η κυρία Παπανάτσιου μας είπε ότι αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι οι κοινωτικές ενισχύσεις είναι ακατάσχετες για εκείνο, εκείνοι θα το σεβαστούν και θα το εφαρμόσουν. Αυτό το πράγμα δυστυχώς το διέψευσε κάπως ο κύριος Αποστόλου και είπε μάλιστα ότι ίσως δεν το είπε έτσι η κυρία Παπανάτσιου. Άρα, επειδή ήμασταν πολλοί άνθρωποι μπροστά, ξεβεβαιώσαμε ότι όντως ήταν έτσι. Τώρα, ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, δεν γνωρίζω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είπε η κυρία Παπανάτσιου, επειδή ήταν σχετικά ειλικρινή στην όλη διαδικασία της κουβέντας, είναι αυτό που είπε εκείνη. Δηλαδή ότι μάλλον είναι θέμα του δικού μας Υπουργείου. Έτσι. Και πολλές φορές μπλέκουμε στη διαδικασία ανάμεσα σε δύο Υπουργεία, ώστε να χάσουμε την μπάλα εμείς και να πάρει τα λεφτά το Υπουργείο Οικονομικών. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε σύντομα άλλες εκπομπές για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να μεταδώσουμε και το βίντεο αυτό από την συνάντηση με την κυρία Παπανάτσιου, που θέσατε ερωτήματα, πήρατε συγκεκριμένες απαντήσεις και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Γιατί ξέρετε ότι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, λέει ο Αποστόλου και ο ΠΚΠΕ, θα γίνουν και οι πληρωμές των υπολείπων χρημάτων και τότε θα δούμε ποια θα είναι η πραγματική εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πού θέλετε να πάω? Έχουμε τηλεθέα, τι μου λέτε? Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε. Καλησπέρα. Ωραία. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά και πάλι μαζί. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αναμετική κάθε Πέμπτη βράδυ είμαστε μαζί σας ζωντανά, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μαζί μας ο κύριος Ζαφύρης Μιστακίδης, είναι ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας. Δεν λέω Θράκης, βλέπετε, κύριε Μιστακίδη, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά και ένα από αυτά που θα μας απασχολήσει, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα πολύ καλά, είναι η δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Πολύ ωραία κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, η κουβέντα, αυτές οι κουβέντες, ξέρετε, όταν γίνεται κάτι, μένουν στα πολύ χαμηλά, δεν παίζουν πολύ και δυστυχώς δεν ανακοινώνονται, αν θέλετε, πολύ.
Και θα έρθουν τώρα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Υποτίθεται ότι έχουμε την δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του κανονισμού. Δεν ξέρω εγώ εάν σε αυτήν την δημόσια διαβούλευση που θα τροποποιήσει τον υφιστάμενο κανονισμό του ΕΛΓΑ γνωρίζουν οι αμπελουργοί, γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι, γνωρίζουν οι αγρότες, γνωρίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα βιολογικά, γνωρίζουν η παραγωγή των ακτινιδίων, οι άνθρωποι που καλλιεργούν σπαράγγια, κανείς δεν ξέρει. Απλά εμείς λέμε, ήρθε το Υπουργείο, ήρθε ο ΕΛΓΑ και λέει, παιδιά, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Ξεκινάμε εμείς, ξεκινήσαμε τη δημόσια διαβούλευση και ο Θεός βοηθός. Κοιτάξτε, είναι αυτό το κομμάτι ευθύνης πραγματικά, για να είμαστε δίκαιοι, ανήκει στους παραγωγούς και στους φίλους κτηνοτρόφους. Εάν θα παίρναμε τηλέφωνο αυτή τη στιγμή και ίσως θα έχουμε και την ευκαιρία έτσι και στη διάρκεια της εκπομπής να ρωτήσουμε τους πρόεδρους των αγροτικών συλλόγων εδώ της περιοχής, σε ευρύτερες περιοχές, τι προτάσεις έχουν κάνει για έναν αναφορικά με την τροποποίηση αυτού του οργανισμού, του κανονισμού, του απαρχαιωμένου κανονισμού που πραγματικά σε κάποια σημεία φαίνεται να αδικεί κάποιες φορές παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Πολύ ωραία. Έχουν κατατεθεί προτάσεις. Υπάρχει μια πρόταση συνολικά. Αν δεν έχει κατατεθεί, πότε θα κατατεθεί? Από όσο γνωρίζω και είναι φυσικά αναρτημένη και στο διαδίκτυο, από 19 Οκτωβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου ο ΕΛΓΑ δέχεται προτάσεις σχετικά με την λειτουργία του, τον κανονισμό φυτικού και ζωικού ΕΛΓΑ. Εμείς σαν γεωτεχνικοί ήδη το επεξεργαζόμαστε και θα το κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Όμως αυτοί που φαίνεται ότι αδικούνται κάποιες στιγμές, και πραγματικά εγώ δεν λέω αδικούνται, δεν φαίνεται να έχουν μία πρόταση όμως, έτσι. Την επόμενη περίοδο δεν αναμορφώνεται κάθε χρόνο ο ΕΛΓΑ. Είναι μία χρυσή ευκαιρία. Ξέρετε πόσα χρόνια, κύριε Μιστακίδη, ομιλών και σε εκπομπές ενημερωτικές και σε δελτία και στην αγροτική εκπομπή και με τον κύριο Κουρεμπέ, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, συζητούμε και λέμε, ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα κανονισμό του ΕΛΓΑ 10 έτη πριν. Πρέπει να κάνεις μια δημόσια διαβούλευση, πρέπει να δεις ποια είναι τα δεδομένα σήμερα, ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, γιατί πριν 10 χρόνια, κύριε Μιστακίδη, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και θα είναι και τα επόμενα. Τομείς. Και θα είναι τα επόμενα πολύ διαφορετικά πάλι. Έτσι, και θα είναι τα επόμενα χρόνια πολύ δυσκολότερα από ό,τι είμαστε σήμερα. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Φωνάζαμε και λέγαμε, και ο Μιλόν φώναζε, και εσείς φωνάζετε, όλοι φωνάζουμε. Το ζητούσαμε. Κάντε τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Τον κανονισμό, γιατί δεν είναι ένας κανονισμός. Σήμερα είναι σε δημόσια διαβούλευση. Θα τελειώσει και η δημόσια διαβούλευση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ανάμεση μήνα. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν. Και προτάσεις δεν πρέπει να κατατεθούν, ξέρετε, από μένα. Θα κατατεθούν από εσάς. Φυσικά. Θα κατατεθούν από τους συλλόγους των κτηνοτρόφων, από τους παραγωγούς, από τους παραγωγούς ακτινιδίων, σταφυλιών και πάει λέγοντας. Εάν και αυτή τη φορά γυρίσουμε την πλάτη και πούμε δεν βαριέσαι, χειμώνας ήρθε, τι να γράφουμε τώρα και τι προτάσεις να στείλουμε για την διαδικασία του ΕΛΓΑ? Θα τελειώσει η δημόσια διαβούλευση, θα αλλάξει ο κανονισμός και όταν αλλάξει και έρθει ο καινούργιος κανονισμός και έχουμε ζημιές ή έχουμε ζωονόσους ή οτιδήποτε ακραία καιρικά φαινόμενα, θα λέμε ο κακός ΕΛΓΑ φταίει διότι δεν μας καλύπτει. Εμείς τον πληρώνουμε, αλλά αυτός δεν μας καλύπτει. Αν μου επιτρέπετε, εδώ υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει όμως για να εξακολουθήσουμε να είμαστε δίκαιοι να τα θίξουμε. Το πρώτο είναι ότι από τη στιγμή που αυτοί οι συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν και εκφράζουν τα συμφέροντα παραγωγών και κτηνοτρόφων, αυτή τη στιγμή αδυνατούν να κάνουν τέτοιες ενέργειες. Okay. Μπορεί οποιοδήποτε Έλλην πολίτης να μπει και να λάβει μέρος στη δημόσια διαβούλευση. Αυτό δεν το απαγορεύει σε κανέναν κανένας. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι πραγματικά υπάρχει μία ένσταση από κάποιους που λέει ότι αυτή η διαβούλευση μπορεί να είναι προσχηματική και είναι χαμένος χρόνος. Εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και σκέφτομαι έτσι λίγο πιο αισιόδοξα. Γιατί να είναι προσχηματικός πριν ακόμα ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, έτσι? Ας γίνουν οι προτάσεις, ας καταγραφούν. Μπορούμε να τις δούμε όλοι. Να προσταφερέσουμε, να κάνουμε μεταβολές. Αλλά αυτή η απραξία και να δεχόμαστε έτσι νομοτελειακά δηλαδή έναν κανονισμό ο οποίος πραγματικά είναι απαρχαιωμένος. Βάλτε μια τελεία. Πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα.
Ελάτε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια τέτοια... Έχουμε πρόβλημα εμείς με την ΕΡΓΑ πάνω στα βουνά, που δεν βγάζουμε παραγωγές, δηλαδή από τα στρέμματα και από αυτά, και μας φορτώνει η ΕΡΓΑ ίδια κάτω με την πεδιάδα. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Όχι ζήτημα. Αυτή η ΕΡΓΑ πρέπει να την κλείσουν άμεσα για εμάς. Εσείς να υποθέσω... Έχετε δίκιο, γιατί ο ορεινός όγκος δεν είναι παραγωγικός όπως είναι ο κάμπος, για παράδειγμα. Αλλά πληρώνετε τα ίδια χρήματα με τον κάμπο, ενώ βγάζετε πολύ λιγότερα. Παραπάνω πληρώνουμε, γιατί που παίρνουμε τις επιδοτήσεις 1.000 ευρώ δεν φτάνουν και χρεωνόμαστε και πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο, στην εφορία. Γιατί δεν μας φτάνει η επιδότηση. Ναι, δεν φτάνει η επιδότηση και κατάσχονται τα χρήματα και πάνε υπέρ του ΕΡΓΑ. Ναι, κατάσχονται και πηγαίνουν στο δημόσιο. Έχουμε αυτό το πρόβλημα εμείς στο ορεινό συνοργάνη και παίρνουμε τηλέφωνο και στην ΕΡΓΑ. Λέει, νόμος είναι αυτό, ξέρω εγώ τι είναι, λέει τέτοιο νόμο, εγώ τι θα του κάνω. Άμα είναι να με ξεπατάει, και τι ασφάλεια να κάνω του κουράφι, τι θα το ασφαλίσει του τζάμπα. Ναι, τέτοιο αυτό, νόμο, πού βρίσκεται να πούμε. Λοιπόν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ευελπιστούμε τώρα με την αλλαγή του κανονισμού να τεθεί και αυτό στη διοίκηση του ΕΡΓΑ και στους εμπλεκόμενους, προκειμένου να δουν λίγο διαφορετικά τι παράγει ο ορεινός όγκος και τι... Έχει χρεωθεί ο κόσμος 80% στην περιοχή μας με την ΕΡΓΑ, την εφορία. Ναι, είναι και ΕΡΓΑ, είναι και εφορία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, σαν να είναι κατσιβέλικο νόμο. Ρωτάει στην ΕΡΓΑ τον πρόεδρο του, παίρνει ένα τηλέφωνο, είναι, λέει, νόμος, τι νόμος είναι αυτό, ρε παλικάρι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να ξεπατάς τον αγρότη, αντί να με προστατεύεις. Τι νόμος είναι αυτό. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Για τα βιολογικά θα ρωτήσω, του 17 που μπήκαν θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι φέτος ή του χρόνου θα πληρωθούν με τα βιολογικά. Τα βιολογικά που εντάχθηκε κάποιος τώρα, το 17. Ναι, το 17, ναι. Τώρα το 17 δεν νομίζω να υπήρχε πρόγραμμα, θα τρέξει πρόγραμμα. Αν εννοείται τους παλιούς δικαιούχους της βιολογικής, γίνεται προσπάθεια μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του καινούριου, να πληρωθεί το 16 και ίσως και το 17. Ίσως και το 17. Ίσως. Αν έχουν πει όμως το 17 μέσα. Αυτό. Αυτό λέμε, ότι κάντε υπομονή να δούμε μέχρι τέλος του χρόνου τι μπορεί να γίνει. Είναι μερικοί, έχουν μπει και στους 17 και πιο μπροστά ήταν, δηλαδή. Σαν έκαναν κάτι, έπαιγαν και στους 17. Καλά, το 17 να έχει πληρωθεί είναι αδύνατο, γιατί δεν έχει πληρωθεί το 16. Αν δεν πληρωθεί το σύνολο το 16, δεν μπορεί να πληρωθεί το 17. Γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Τώρα, εμάς μας δίνει από την αγροτική ανάπτυξη εδώ, δεν θα πάει, λέει, εδώ στην αγροτική ανάπτυξη. Του 17, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνονται, λέει, όλα τώρα. Ναι, μέσα από τη διαδικασία του οργανισμού πιστοποίησης. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος, αυτός θα αναλάβει και αυτός θα κάνει τους ελέγχους και τις πληρωμές. Ναι. Αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ελάτε. Παρακαλώ. Σας παίρνω από τη Χαλκιδική. Από τη Χαλκιδική σας παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Είμαι ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Χαλκιδικής. Ελάτε, κύριε Κόμνο. Λοιπόν, με δαιμόνισε απόψε ο κύριος Μουστακίδης. Σας δαιμόνισε. Ναι, με δαιμόνισε, γι' αυτό βγήκα δημόσια και το είπα. Θέλω να τα πω κάποια πράγματα. Κύριε Μουστακίδη, δαιμονίζεται. Ελάτε, εμείς, κύριε Κόμνο. Εμείς από τη Χαλκιδική δαιμονιζόμαστε εύκολα, κύριε Παλαιστίδη. Διότι έχουμε φάει τα λιάντα μας πάνω σε αυτή τη δουλειά και σε αυτό το επάγγελμα. Το ζητούμενο, κύριε Μουστακίδη, δεν είναι αν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι κάνουν προτάσεις. Το ζητούμενο είναι αν ο εκάστοτε υπουργός και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ακούει το ΓΕΟΤΕ και όχι τους κτηνοτροφικούς συλλόγους. Εσάς και τον κύριο Μάμαλη, τον πρόεδρό σας. Λοιπόν, και πρέπει να σταθώ στο θέμα του ΕΡΓΑ. Εμείς έχουμε... Χρόνια ολόκληρα φωνάζουμε για τον ΕΡΓΑ και λέμε ότι πρέπει να πάει με ποσοστά απολειών. Αν δεν αλλάξει ο κανονισμός του ΕΡΓΑ και δεν πάει με ποσοστά απολειών,
Ζητάμε να γίνει προαιρετική ασφάλιση. Είναι απαράδεκτο να παίρνουν αναγκαστικά χρήματα όταν ο ίδιος ο κτηνοτρόφος δεν το επιθυμεί. Και ενώ ψηδιαβούλευση αυτό ζητάμε και αυτό λέμε. Ή να πάει με ποσοστά απολειών ή να γίνει προαιρετικά. Όποιοι θέλουν να ασφαλίζονται και να αποζημιώνται, όποιοι δεν θέλουν να μην τους παίρνουν χρήματα. Λοιπόν, το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι για το κέντρο νοσημάτων στον Εύρο. Είναι μια πονεμένη αμαρτία που την πληρώσαμε τα τελευταία χρόνια. Και το ζητούμενο είναι ότι τα βοηδή και η ευλογιά αποζημιώθηκε. Ο καταρροϊκός δεν αποζημιώθηκε. Ο κόσμος τεινάχτηκε στον αέρα, χαθήκαν περιουσίες, πήθανε σπίτια και ο κόσμος δεν πήρε χρήματα καθόλου. Και δεν ακούμε κανένα να μιλάει γι' αυτό. Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι το θέμα της ελληνοποίησεων. Εδώ που φτάσαμε, με αυτό το κατάτημα της αγοράς και την κατάρρευση των παραγόμενων προϊόντων, είτε είναι γάλα είτε είναι κρέας, αν δεν πει μια κύριε τάξη... Κύριε Γελαϊδί, τους τίτλους λίγο. Ελάτε κύριε Κόμνο. Αν δεν πει μια τάξη... Αν δεν πει μια τάξη στο θέμα των ελληνοποιήσεων, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε σαν κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Ήδη αυτό που θέλω να σας πω εγώ, τα μηνύματα που παίρνω από τη Χαλκιδική, φεύγουν καθημερινά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Διότι οτιδήποτε έχετε σε αυτή τη χώρα πουλιέται σαν ελληνικό. Αυτές θα πρέπει να είναι οι προτάσεις σας, κύριε Μουστακίδη, που έχετε διπλανά γραφεία με τον κύριο, με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Διότι εμείς οι κτηνοτρόφοι, αν πάμε και μια φορά τον χρόνο στην Αθήνα, δεν μας υπολογίζουν και καθόλου. Λοιπόν. Ένα άλλο, και θα ήθελα να κλείσω, είναι το θέμα των κοινοτικών επιδοτήσεων. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις έχουν τρομερές μειώσεις μέχρι το 2020. Από το 20 και μετά να δείτε, κύριε Κόμνο, τι θα γίνει. Ναι, σε συνδυασμό με τα παραγόμενα προϊόντα έχουν κάνει τις κοινοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανσύμφορες. Λοιπόν, και ένα άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι η σχέση φυτικής και ζωικής παραγωγής. Τα τελευταία 20 χρόνια λέμε ότι όλη η Ευρώπη επιδοτείται η κτηνοτροφία με 70% και στην Ελλάδα επιδοτείται με 30%. Λοιπόν, λέμε ότι πρέπει να δοθούν κίνητα στην κτηνοτροφία και να δοθεί βάρος στους κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτά που ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο με την εξωτική αποζημίωση, να διπλασιάζεται το ποσό και οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν τα μισά χρήματα από ό,τι παίρνουν στην εξωτική αποζημίωση είναι απαράδεκτο. Και κλείνω λέγοντας εδώ, μιλάμε και μιλάμε και έχουμε θέματα με τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, με τα γενικά πολυοδομικά σχέδια των Δήμων. Σήμερα οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Χαλκιδική και σε όλη την Ελλάδα, η πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν έχουν άδειες οι άνθρωποι. Προχθές βρισκόμουν σε ένα χωριό εδώ της Χαλκιδικής, κάναμε μια γενική συνέλευση και ο εκάστοτε, ο δήμαρχος της Σιδωνίας, αργείται να αλλάξει το γενικό πολυοδομικό σχέδιο για να πάρουν οι συνάδελφοί μου κτηνοτρόφοι άδειες. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα σε αυτή τη χώρα. Και δεν, αν αυτά τα πράγματα δεν αλλάξουν το πολύ σε ένα-δύο χρόνια, η κτηνοτροφία χάθηκε. Κύριε Κόμνο, κύριε Κόμνο, να ως πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νομού της Χαλκιδικής, εάν ένας δήμαρχος αρνείται για οποιοδήποτε λόγο, ζητήστε το λοιπόν εγγράφος, ναι, και κάντε την αναφορά σας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου ο συγκεκριμένος δήμαρχος όταν αρνείται να απολογηθεί στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Κάντε επισήμως την αναφορά σας, κύριε Κόμνο, στα αρμόδια Υπουργεία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί, γιατί εγώ δεν είμαι δήμαρχος που θέλω την ανάπτυξή μου, που θέλω την κτηνοτροφία μου, θέλω τον τουρισμό μου, θέλω κάτι άλλο να αρνούμε. Θα αναλάβει ο καθένας σε αυτή τη χώρα και στον κάθε τομέα που είναι υπεύθυνος και τις ευθύνες και τις πολιτικές και τις ποινικές αν χρειαστεί. Πρέπει να σας πω ότι είχα κάνει πρώτη γενική συνέλευση στο συγκεκριμένο χωριό. Ζητήσαμε έγγραφο να παραστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος αρνήθηκε.
παρουσία των βουλευτών και εκπροσώπων της περιφέρειας. Να καταγγείλετε λοιπόν τον Δήμαρχο της Σιθωνίας στα αρμόδια όργανα της πολιτείας προκειμένου να απολογηθεί. Δηλαδή θα ζητήσει κάποιος από το ΓΕΟΤΕ κάτι εγγράφος και το ΓΕΟΤΕ θα αρνηθεί. Θα πρέπει να καταγγείλεις εγγράφος στα αρμόδια συλλογικά όργανα το ΓΕΟΤΕ. Για παράδειγμα λέω, έτσι. Με την ίδια λογική είναι και οι δήμαρχοι. Μην φανταστείτε, κύριε Κόμνονη, στο απειρόβλητο. Κάνω ό,τι θέλω, είμαι δήμαρχος, υπάρχουν νομοθεσίες, υπάρχουν κανονισμοί και πρέπει να εφαρμόζονται. Αν ο συγκεκριμένος δήμαρχος δεν είναι λάτρης ή δεν είναι φίλος ανάπτυξης, είναι αντίθετος από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, βεβαίως και υπάρχουν τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Υπάρχει, ξεκινάτε από την αποκεντρωμένη διοίκηση να απολογηθεί, να καταγγείλετε εγγράφως το γεγονός αυτό, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο των κτηνοτρόφων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, οι βουλευτές ζητούν σε ένα δημοτικό συμβούλιο να συζητηθεί αλλαγή πολυοδομικού σχεδίου και ο δήμαρχος λέει: όχι, κύριε βουλευτά μου, εγώ δεν θέλω. Νομίζω ότι αυτό εγώ το ακούω για πρώτη φορά, να αρνείται ένας δήμαρχος να συζητήσει ένα θέμα. Πρέπει να σας πω ότι ζήτησαμε και για δεύτερη φορά γενική συνέλευση στο συγκεκριμένο χωριό και πάλι αρνείται ο δήμαρχος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κόμνο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Βυστακίδη. Κοιτάξτε, αν και δαιμονισμένος μιλούσε, προσπαθούσε να μιλήσει ορθώς. Και το λέω χαριτολογώντας, γιατί χρησιμοποιήσει μία λέξη που έτσι, μου προκαλεί έτσι και εμένα μία... αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Καταρχήν, έχει μπερδέψει πάρα πολλά πράγματα και είναι άσχημο να τσαλαβουτά σε σκέψεις και προτάσεις ελλείψη επιχειρημάτων. Με την έννοια πια. Καταρχήν, δεν γνωρίζει προφανώς ο κύριος, δεν το γνωρίζω. Φαινόταν να έχει σχέση με το αντικείμενο, όμως το τι είναι ΓΕΟΤΕ προφανώς δεν το γνώριζε και ούτε γνώριζε και το τι προτάσεις έχουν γίνει. Το ΓΕΟΤΕ είναι ένα επιμελητήριο το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και φυσικά όλοι όσοι ασχολούμαστε δεν είμαστε έμιστοι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να προάγουμε την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, να βοηθήσουμε υποστηρικτικά και εμείς μαζί με τους συλλόγους που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτές οι κορώνες που ακούστηκαν στον αέρα από τον πρόεδρο... Είναι όπως αυτό που λέμε, γιατί πολλοί, ας πούμε, λέμε και για τους θεσμούς. Ναι, λέμε... γιατί έχω μάθει να μιλάω εγώ με έργα και είμαι ένα από τα παραρτήματα και μπορώ να το πω και στον αέρα που μιλάω με έργα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Παρακολουθώντας κανείς γνωρίζει. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος... Θέλω να σας πω, όπως και τα επιμελητήρια, τα διοικητικά συμβουλία των επιμελητηριών είναι σύμβουλος του κράτους. Φυσικά. Θεσμοθετημένος. Βεβαίως. Άρα ο θεσμός έχει και λόγο, έχει και υπόσταση. Και αποδεικνύει έργο. Αν δεν αποδεικνύει ένας θεσμός, ένας φορέας έργο, κύριε Μυστακίδη, τον καταγγέλεις και τον καταργείς. Ασφαλώς. Και εμείς, μάλιστα, πολύ σωστά κάνατε και λέγατε οι γραπτές προτάσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ελληνική πραγματικότητα και η ελληνική δημόσια διοίκηση λειτουργεί ακριβώς έτσι όπως είπατε. Πρέπει να έχεις καταγεγραμμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούν να σταθούν σε ένα τραπέζι διαλόγου. Σε ένα τραπέζι, όπως είπαμε και τώρα. Ένα παράδειγμα που σας έφερα, τη διαμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Μία πρόταση έτσι, μία κορώνα σε μία τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι συμμετοχή στη διαβούλευση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και ο τελευταίος παραγωγός και ο τελευταίος κτηνοτρόφος. Πάντα στο τέλος βολεύει μία άποψη, είμαστε αδικημένοι. Φυσικά και είναι αδικημένος και εργάζομαι και ζω από τον αγροτικό κόσμο, έτσι είμαι ιδιώτης. Όμως δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε, πρέπει να, καταρχήν να γίνει μια αυτοκριτική και να λέμε ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει πρέπει να κάνει προτάσεις. Εμείς, σαν ΓΕΟΤΕ, κάνουμε τις προτάσεις. Οι σύλλογοι τι έχουν κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Αν θα πάρουμε 10 τηλέφωνα σε προέδρους αγροτικών συλλόγων και ρωτήσουμε ποιες ενέργειες έχουν γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια πρόταση που έγινε στον αέρα μιας εκπομπής. Εγώ θα έλεγα και το αντίστροφο. Σε ένα καφενείο ενός χωριού. Όταν έρχονται αυτοί οι πολιτικοί που ψηφίζουν τους νόμους. Εγώ βλέπω πολλούς από αυτούς καθημερινά, γιατί ζω και εργάζομαι, σας είπα, σε χωριό. Δεν είμαι αστός. Λοιπόν, και βλέπω πολλούς που τους χαϊδεύουν την πλάτη. Και ένα χτύπημα στον νόμο και όλα πάνε καλά. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζονται από την πλειοψηφία, έτσι, να μην. Από την πλειοψηφία αυτού του κόσμου, που είναι
αδικημένος πολλές φορές, δικαιολογημένο και πολλές φορές όχι. Γιατί τι έχει κάνει αυτός, τι έχει προτείνει, γραπτός. Αυτό που λέτε δεν έχετε άδικο. Ξέρετε... Ένα κομμάτι της νεολυτικής πραγματικότητας, δυστυχώς. Πρέπει να μας προβληματίσει σε κάποια στιγμή. Σαφώς. Σαφώς και πρέπει να προβληματίσει. Και για το λόγο ότι συζητάμε σήμερα αρκετά θέματα και λέμε για τη δημόσια διαβούλευση, για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, θα περίμενε κανείς, γιατί και το ΓΕΟΤΕ είναι σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι και σύμβουλος των αγροτών, των κτηνοτρόφων, όλων των ανθρώπων. Να πούμε, γιατί εμείς ίσως να μην τα καταφέρνουμε πολύ καλά στη σύνταξη προτάσεων συγκεκριμένων, έλα εδώ ΓΕΟΤΕ, έλα εδώ κι εσύ, ΕΑΣ για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα έτσι, στοιχεία πράγματα. Να κάτσουμε κάτω και να βάλουμε 5 προτάσεις. Να δούμε 5 προτάσεις εδώ, 3 παρά εκεί, έτσι ώστε να υπάρχουν αυτές οι προτάσεις να κατατεθούν, να επεξεργαστούν. Δεν σημαίνει ότι άμα καταθέσει κανείς 10 προτάσεις θα εφαρμοστούν και οι 10. Ασφάλω. Και οι 2 να εφαρμοστούν προφανώς είναι όφελος προς την μερίδα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μετά από μια ιεράρχηση. Βεβαίως. Δηλαδή, άμα εγώ βάλω στις 10 προτάσεις πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ούτε στα επόμενα 100 χρόνια να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν μετά. Μετά δεν θα μου φταίει κανείς, δεν θα μου φταίει για παράδειγμα ο Αποστόλου, δεν θα μου φταίει ο Τσιρόνης, δεν θα μου φταίει ο Κόκαλης, δεν θα μου φταίει ο Γουρεμπές. Έτσι ακριβώς. Που ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, το έχει πει άπειρες φορές σε την εκπομπή, ότι ναι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Παραδέχεται ο άνθρωπος ότι ναι, υπάρχουν αδικίες στους κανονισμούς του ΕΛΓΑ, πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να δούμε διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά μην έρθουν αύριο άλλες περιοχές της χώρας, καταθέσουν προτάσεις και περάσουν οι προτάσεις, για παράδειγμα, που θα καταθέσει η περιφέρεια της Κρήτης. Μην έρθει αύριο η περιφέρεια Πελοποννήσου, ενδεικτικά τα λέω, κτηνοτρόφοι, αγροτικοί σύλλογοι κτηνοτρόφων, οτιδήποτε σύλλογοι καταθέσουν και περάσουν προτάσεις και περάσουν εκείνες οι προτάσεις προς όφελος των από εκεί και όχι ίσα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί τότε δεν θα φταίει ούτε Αποστόλου ούτε Κουρεμπές, θα φταίμε εμείς γιατί δεν φροντίσαμε να έχουμε τις προτάσεις που πρέπει. Δεν είναι κάτι τραγικό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, για παράδειγμα, στους ελέγχους στο ΠΚΠ, από λάθη. Δεν διαμαρτύρεται κανείς και να πει με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάσαμε έτη 2007 να έχουμε προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Μιστακίδη, ότι όλα αυτά θέλουν διάλογο, θέλουν δημόσια διαβούλευση, θέλουν προτάσεις και θέλουν λύσεις. Δεν θα διαφωνήσω ποτέ ότι υπάρχει μια υπερφορολόγηση και πραγματικά υπάρχει τεράστια ζημιά. Ένα ασφαλιστικό που και αυτό έχει τα προβλήματά του. Ένας ΕΛΓΑ που επίσης παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε. Μετά... Είναι έτσι όπως το λέτε πραγματικά. Είναι δυσάρεστη μια τέτοια νοοτροπία, θα έλεγα, με την έννοια πια ότι πάντα φταίνει οι άλλοι για μας. Και ίσως είναι κάτι, ένα επιχείρημα που βολεύει πολλούς. Σας είπα, είναι κομμάτι της νεοελληνικής πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που μας έχει φτάσει εκεί που μας έχει φτάσει. Εγώ έμαθα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές και με τα παιδιά εδώ, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο εδώ της Καβάλας, με τον Νίκο τον Δημόπουλο που είναι και φίλος, και με τους υπόλοιπους τους φίλους αγρότες, πολλές φορές έχουμε κατεβεί και στο Υπουργείο και στο ΕΛΓΑ και με τις προηγούμενες διοικήσεις και με τις τωρινές, προσπαθώντας να προάγουμε διάφορα πράγματα και πραγματικά που μπορούν έστω να βάλουν ένα μικρό λιθαράκι στην ανάπτυξη αυτού του τόπου και να καλυτερεύσουν, αν γίνεται, τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, μου είναι αδιανόητη μια τέτοια έτσι, επίθεση, με την έννοια ούτε καν τον ξέρω τον άνθρωπο και φυσικά δεν ήξερε, γιατί αν ήξερε τις προσπάθειες εμείς που έχουμε κάνει σαν παράρτημα εδώ, έτσι, Ανατολικής Μακεδονίας, ακόμα και για τον ίδιο τον εαυτό, γιατί πολλές παρεμβάσεις μας ξεπερνούν τα στενά γεωγραφικά όρια του παραρτήματος, που είναι η Σέρρες, η Δράμα και η Καβάλα. Εάν θα ρωτήσει, θα μάθει φυσικά. Και φυσικά εμείς είμαστε εκλεγμένοι, έτσι, εκλεγμένοι. Όχι από τους φίλους αγρότες, αυτοί έχουν όργανα να μπορούν να εκφραστούν και να εκλέξουν δικούς τους εκπροσώπους. Εμάς μας εκλέγει
ένα μεγάλο κομμάτι του γεωτεχνικού κόσμου για πολλωστή φορά και φυσικά τις επόμενες εκλογές πάλι μπορούν όχι φυσικά αγρότες, φίλοι γεωτεχνικοί να διεκδικήσουν ρόλο μέσα στα στο γεωτεχνικό γίγνεσθε, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσει αλλού τα αίτια, τα προβλήματα μάλλον και τις εγγενείς αδυναμίες του κτηνοτροφικού και αγροτικού κόσμου και να μην ψάχνει αλλού ο φίλος. Φαντάζομαι το έκανε επειδή δαιμονίστηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω χαρετολογώντας. Νομίζω εμείς ότι είμαστε δίπλα. Πραγματικά περιμένουμε όμως και προτάσεις και από αυτούς. Από εδώ, από τους τοπικούς κτηνοτρόφους, γίνονται από τον κύριο Δημόπουλο. Οφείλω να το παραδεχτώ. Καλά. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Δημόπουλος βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε με την κυρία Παπανάτσιου, προσπάθησε ο άνθρωπος, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους του, και αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο, αν θέλετε, θεσμικά, να συναντήσει και τον κύριο Αποστόλου και τον κύριο Τσιρόνη και τον κύριο Κόκαλη, προκειμένου να θέσει αυτά τα οποία είναι γνωστά. Τώρα, αν μου πει κανείς και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ξέρετε τώρα αυτά που μας τα λέτε είναι καινούργια, δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα βιώνουμε, θα είναι ψέμα. Προφανώς και τα γνωρίζουν, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλουν ίσως να τα ξανακούνε πολλές φορές μέχρι να τα εμπεδώσουν, μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό, ξέρετε, το μοντέλο δεν μπορεί να συνεχίζεται για πάντα, γιατί κάποια στιγμή, όπως όλοι, έτσι και το ζωικό κεφάλαιο έχει όρια. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα και αυτό το ζωικό κεφάλαιο θα μηδενιστεί, θα αφανιστεί και μετά θα πανηγυρίζουμε. Υπάρχουν θετικά που είναι ελάχιστα. Τα περισσότερα θα μου πείτε είναι αρνητικά. Εγώ θα ήθελα και θα πρέπει να έχει γίνει χθες. 110 τόνους προχθές, κύριε Μιστακίδη, το δίμηνο στο Τελωνείο των Κήπων ακατάλληλων αγροτικών προϊόντων που εισάγονται στην Ελλάδα. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να βάλουμε μηχάνημα, ειδικό μηχάνημα στο Τελωνείο που θα σκανάρει, που θα ελέγχει το λαθρεμπόριο κτλ. Δεν είναι τόσο κόπος πια να βρούμε 4-5 ανθρώπους να τους εγκαταστήσουμε μόνιμα εκεί με όλο τον εξοπλισμό που θέλουν για να πούνε: Ελάτε εδώ, κύριε Μιστακίδη, τι κάνετε, τι είστε εισαγωγέας, τι εισάγετε, ντομάτες, πατάτες, φιστίκια, δεν ξέρω τι. Για να τα κάνουμε ένα φυτογενομικό έλεγχο επί τόπου και όχι να παίρνουμε δείγματα, να τα αφήνουμε να γίνει εισαγωγή και μετά άντε να βρεις εσύ που πήγαν. Γιατί... Ποια ξεκινά να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στο 100%, κύριε Μιστακίδη, θα σταματήσει αυτό το μοντέλο? Θα ενισχυθούν λοιπόν οι τιμές των Ελλήνων παραγωγών, ναι ή όχι? Επειδή παρακολουθώ την ιδιοσιογραφία και στις ΣΕΡΕΣ, ξέρετε πόσα χρόνια μαλώνει για αυτό το μηχάνημα που είπατε τώρα? Σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα και από πού θα βρουν κονδύλιο κατάλληλο για να καλύψει αυτή την οικονομική απέτηση? Και πόσο καιρό, πόσους μήνες πιο μπροστά οι Βούλγαροι ήταν έτοιμοι και είχαν τέτοιο μηχάνημα πριν από εμάς? Και τι κάνανε ουσιαστικά? Ελέγανε τα προϊόντα που εξαγόταν από τη χώρα μας προς την Βουλγαρία. Και ενώ εμείς μαλώναμε χρόνια ολόκληρα για το πού θα βρεθούν χρήματα και ποιος είναι αρμόδιος. Πάντως στο Τελωνείο των Κήπων, η κυρία Παπανάτσιου παρέλαβε και εν πάση περιπτώσει εγενίαση. Για τον προμαχώνα. Έτσι, ο προμαχώνας, ναι, είναι μια πύλη που διαμαρτύρονται αγρότες, διαμαρτύρονται κτηνοτρόφοι. Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, τώρα ακούμε ότι θα υπάρχουν περισσότερα μεικτά κλιμάκια τα οποία θα πραγματοποιούν αυτούς τους ελέγχους. Να ελέγχουμε τα ισοζύγια μας, να ελέγχουμε τι μπαίνει, τι βγαίνει. Δηλαδή τώρα 6 δις είναι απίστευτα. Η Ελλάδα εξάγει 3,5 δις. Άρα πάλι είμαστε μέσα 2,5 δις, γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν αυτό συνεχίσει, σε λίγο θα είστε άνεργος, κύριε Μιστακίδη, και εσείς και οι συνάδελφοί σας. Είναι πραγματικό το νούμερο που είπατε? Πόσο αντιπροσωπεύει, να το πω αλλιώς, την πραγματικότητα πλέον, γιατί αναγκάζονται πολλοί φίλοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να μετακινούνται προϊόντα, να ταξιδεύουν χωρίς παραστατικά ή με μικρά παραστατικά. Είναι κάποιες αλήθειες που πρέπει να τις πούμε. Αναγκάζονται οι άνθρωποι, γιατί πλέον η φορολογία αυτή, μαθηματικά είναι τελειωμένος αυτός ο κόσμος, έτσι. Δεν μπορεί με 70-80% εύκα και φορολόγηση και προκαταβολές φόρου να μπορέσει να επιβιώσει ένας αγρότης που ουσιαστικά, και κτηνοτρόφος που ουσιαστικά είναι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν μπορεί να τις υπολογίσει, είναι κάτω από τον καιρό, από παράγοντες πραγματικά που δεν περνάνε από το χέρι του
Και όμως έρχεται το κράτος να τον φορολογήσει έτσι με αυτά τα υπέρογκα ποσά. Και πραγματικά στρέφεται στην φοροδιαφυγή. Δεν είναι λογικό αυτό. Όπως και ο κάθε Έλληνας επαγγελματίας, μην περιοριζόμαστε μόνο στον Έλληνα αγρότη. Εκεί θα χρειαστούν τα κλιμάκια που λέτε και περισσότερα και στις εισαγωγές προϊόντων τα οποία τα παράνομα φυτοφάρμακα, τα παράνομα και επικίνδυνα λοιπάσματα. Οι παράνομες ελληνοποιήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Και είναι μες στα αιτήματά μας. Αλλά δεν το ξέρει ο φίλος ο κτηνοτρόφος. Ίσως το διαδίκτυο προσφέρει αυτή την πληροφόρηση. Άμα θα γκουγκλάρει και δει ποια είναι τα αιτήματά μας, θα τα βρει. Εσείς τα γνωρίζετε και πολλοί από τους τηλεθεατές, ευτυχώς. Παράλληλα, πρέπει να γίνει και τα κλιμάκια για προϊόντα που ταξιδεύουν. Πόσα από αυτά ταξιδεύουν πραγματικά παραστατικά ή πολύ μειωμένα. Είναι και αυτά τα οποία ετέθησαν, ξέρετε. Δεν είναι φοροδιαφυγή αυτό. Βεβαίως. Μα αυτά αναγκαστική όμως. Αναγκαστική με την δεν το δικαιολογώ. Δεν το δικαιολογώ. Είναι μια λύση απόγνωσης. Μα κανείς δεν θα το δικαιολογούσε. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά, αν μου επιτρέπετε, θα το έλεγα ίσως και αναγκαίο κακό σε κάποιες των περιπτώσεων. Σε κάποιες των περιπτώσεων δεν συμφωνούμε. Είναι ευαίσθητο στο θέμα. Σύνολο. Αλλά, εάν δεν λειτουργεί το σύστημα, δεν θα υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία και δεν θα υπάρχει ελληνική γεωργία, ξέρετε. Το ίδιο πήγε να γίνει και πριν λίγους μήνες με τα ακτινίδια από την Ιταλία προς την Οικουμενίτσα και εκεί υπήρχε άμεση παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών και έγινε η κατάσχεση και η καταστροφή. Μακάρι αυτό να συμβαίνει στην καθημερινότητα και μακάρι ο φίλος μου ο Δημήτρης Κόμνος από την Ιερισσό της Χαλκιδικής να μπορεί να επιβιώσει την κτηνοτροφική του μονάδα και οι συνάδελφοί του και ναι, γιατί να μην αυξηθούν και οι τιμές των προϊόντων των οποίων παράγουν και να μπορούν να είναι βιώσιμες όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες στην Ελλάδα. Αρκεί να λειτουργεί η κρατική μηχανή. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα ή να συνεχίσουμε την κουβέντα? Όχι, δεν θα πάμε στον Τσιρόνι, κυρία Κελαϊδή. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν λίγο να δούμε ότι κάνετε και πολλές μερίδες. Ή αν θέλετε, εσπερίδες, ή μερίδες λέω εγώ, που είναι πιο σωστό, γιατί έχουμε και την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Και εκεί γίνεται, εκεί να δείτε κύριε Μιστακίδη τι γίνεται. Αν μου επιτρέπετε και έχετε χρόνο να πω για το προηγούμενο μία άλλη διάσταση που δεν έχει συζητηθεί. Ένα λεπτάκι και το κλείνω γρήγορα. Όταν ταξιδεύουν τέτοια προϊόντα χωρίς παραστατικά, ουσιαστικά υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός για ανθρώπους, επαγγελματίες, οι οποίοι λειτουργούν και εργάζονται χρόνια και στηρίζουν τα αγροτικά προϊόντα εδώ στον τόπο μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εξαγωγείας, ένας έμπορος αγροτικών προϊόντων ή γάλακτος ή οτιδήποτε άλλο που ζει και εργάζεται σε αυτόν τον τόπο, υπερφορολογείται. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί έναν που τυχοδιοκτικά, π.χ. λέω για παράδειγμα εγώ, από μια βαλκανική χώρα, έναν έμπορα που περιστασιακά κάνει τον έμπορα. Παίρνει με πολύ μικρά τιμολόγια, π.χ. κοστίζει 50 λεπτά στον σταφύλι, ταξιδεύει με 5 λεπτά. Και σε όλο αυτό το ποσό υπάρχει φοροδιαφυγή. Ουσιαστικά τι γίνεται, μαθηματικά θα σβήσει, θα πεθάνει σε εισαγωγικά αυτή η επιχείρηση η ελληνική και ουσιαστικά αυτή η ελληνική επιχείρηση έχει στήσει αυτό το μαγαζί κερδίζοντας αγορές απαιτητικές στο εξωτερικό. Και εμείς τι κάνουμε ουσιαστικά, τυχοδιεκτικά πουλάμε στις βαλκανικές χώρες, καλώς, όμως αυτές οι αγορές χάνονται. Και αυτός ο δρόμος είναι δρόμος ανεπιστρεπτή. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι μια άλλη διάσταση που δεν συζητήθηκε. Να, για τους δασικούς χάρτες, ναι, που και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως. Και μάλιστα το ανακοίνουν και στην Κομιτελή ο κ. Φάμελος. Και υπάρχει μια σχετική ενημέρωση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα πρέπει να γίνουν ενστάσεις. Αλλά οι ενστάσεις πώς θα γίνουν, κύριε Μιστακίδη? Δεν μπορώ εγώ μόνος μου να πάω να κάνω μια ένσταση στο δασικό χάρτη? Κοιτάξτε, καταρχήν οι δασικοί χάρτες έπρεπε να έχουν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια. Μετά από το 1975 που έγινε η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ήταν επιταγή του συντάγματος. Δεν έγινε. Ίσως είμαστε η μοναδική χώρα, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρώπη που δεν έχει δασικούς χάρτες. Η Αλβανία έχει. Πράγμα που σημαίνει πολλά. Ένας πολίτης θα πει και γιατί είναι τόσο απαραίτητη αυτή η δασική χάρτη. Τι είναι πια αυτή η δασική χάρτη? Ουσιαστικά θωρακίζουν το δάσος, μπορεί να ξέρει το κράτος και να διασφαλίσει
και τη δημόσια περιουσία, έτσι, να αποτρέψει κάποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις, την άναρχη δόμηση, την παράνομη δόμηση, και ουσιαστικά θα μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί με τη βοήθεια αυτών στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, συμβάλλοντας στην κατάρτιση ενός σωστού χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, αυτά επειδή δεν έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια, προσπαθούμε εμείς να τα κάνουμε μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Συγκεκριμένα για την περιοχή της Καβάλας. Όταν πιεζόμαστε και όταν πάμε να τρέξουμε αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια πριν, γίνονται τα τεράστια λάθη. Αυτό. Και ίσως πολλές φορές. Και αδικίες πολλές. Αδικίες, προβλήματα περισσότερα. Και μετά ξεκινά μια χρονοβόρα διαδικασία, έτσι, που αυτό που θα είχε ολοκληρωθεί στο σύνολό του σε 2 χρόνια, χωρίς προβλήματα, χωρίς, εμείς το πιέζουμε να το τελειώσουμε, έτσι, σε ένα χρόνο. Έτσι. Και μετά τρέχουμε άλλον ένα χρόνο και να λύσουμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και αναρτούνται ανά όλη την επικράτεια αυτοί οι δασικοί χάρτες. Βγαίνουν κάποιες ημερομηνίες από έως πότε μπορούν να κάνουν ενστάσεις αυτοί οι πολίτες που νιώθουν ότι αδικούνται. Φυσικά αυτό η κατάλληλη τεκμηρίωση για να γίνει, εμείς σαν γεωτεχνικοί πιστεύουμε και το λέμε και το έχει αποδείξει και η πράξη, ότι η συμβουλή ενός δασολόγου, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος επιστήμονας να κάνει φωτοερμηνεία, έχοντας έναν τέτοιον άνθρωπο δίπλα τους, δεν θα πέσουν σε λάθη περισσότερα οι πολίτες και πραγματικά θα διεκδικήσουν το δίκιο τους. Τώρα στην περίπτωση τη δικιά μας, πέρσι είχαν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες για κομμάτι του Δήμου Καβάλας, δόθηκαν διάφορες παρατάσεις, εν πάση περιπτώσει ξεχύλωσε λίγο το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες για το υπόλοιπο του Δήμου Καβάλας, του Δήμου Παγκαίου, ολόκληρου του νομού Σερών, και περιμένουμε και για τη Θάσο μάλλον από του χρόνου. Οι ημερομηνίες που τρέχουν ήδη είναι η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί αυτών των αναρτημένων χαρτών είναι από 13 Νοεμβρίου του 2017, προχτές δηλαδή, έως 26 Φεβρουαρίου του 2018. Και δίνεται μια δυνατότητα παράταση αυτής της προθεσμίας 20 ημερών για αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Τώρα, θα μου πει κάποιος, μπορεί να δοθεί πάλι παράταση όπως την προηγούμενη φορά. Εμείς συμβουλεύουμε τους πολίτες να μην περιμένουν τις παρατάσεις, να πάνε με την άνοιξη του χρόνου τώρα εντός της προθεσμίας. Αν υπάρξει παράταση, καλώς να έρθει. Εν πάση περιπτώσει, και εκείνο δεν πρέπει να ξεχυλώσει, γιατί σε κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει το θέμα, έτσι, για να κλείσει ουσιαστικά και το εθνικό κτηματολόγιο. Σε αυτές τις περιοχές συμπίπτει ουσιαστικά η κύρωση των δασικών χαρτών με την κύρωση του εθνικού κτηματολογίου. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει λοιπόν σε συνεργασία με δασολόγο, φυσικά, οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτοί που έχουν αντιρρήσει, όχι όλοι, αυτοί που έχουν αντιρρήσει. Είτε είναι πολλοί, είτε είναι λίγοι, δεν έχει σημασία. Έτσι. Αλλά μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία λήξης της παράτασης ή των προθεσμιών που δίνει το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί φαντάζομαι ότι έτσι είχε γίνει, κύριε Μιστακίδη, παράταση στην παράταση με τις σταυλικές εγκαταστάσεις, που είπε νωρίτερα ο κ. Κόμνος, δεν έχουμε σταυλικές, δεν είναι άδεια. Τώρα τι να θυμηθώ, πότε ήταν κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, το 12, από το 12, 13, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουν περάσει 5-6 χρόνια και ακόμα δεν έχει διευθετηθεί το θέμα των αδειών των σταυλικών εγκαταστάσεων. Το πάμε από παράταση σε παράταση. Και η παράταση στην παράταση έφερε περισσότερη γραφειοκρατία, αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικές μελέτες, δασαρχία, υποδασαρχία. Και δεν πρόκειται και να λυθεί και ποτέ. Είχαμε ολοκληρωμένη πρόταση και το θυμάστε. Το είχαμε ζητήσει στην προηγούμενη σας εκπομπή. Λοιπόν, και δεν έγινε απολύτως τίποτα και δεν βλέπω να γίνεται απολύτως τίποτα. Ο χρόνος πιέζει. Κάποια στιγμή θα έρθει η κακή Ευρώπη και θα πει: με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι το 2018, δεν έχετε άδεια σταυλικών εγκαταστάσεων. Δεν υπάρχουν και θα τα χρήματα. Πάλι άλλοι. Πάλι η κακή Ευρωπαίοι και η κακή Μάρκη. Ναι, μα το λέμε πάντα. Εγώ τουλάχιστον το λέω. Όποτε θέλουμε είναι η καλή Ευρώπη και όποτε δεν μας βολεύει είναι η κακή Ευρώπη. Έτσι. Για παράδειγμα, για αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Αττική, 16 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Η κακή Ευρώπη, δια του Προέδρου της Κομισιόν, του κυρίου Γιούνκερ, και με όλους τους αρμοδίους επιτρόπους φυσικών καταστροφών, κοινοτικών ταμείων φυσικών καταστροφών, είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών και των Ελλήνων
για έκτακτη βοήθεια και με χρηματοδότηση και με μηχανήματα και με εξειδικευμένους ανθρώπους κτλ. Το θέμα δεν είναι να φτάνουμε στην απόλυτη καταστροφή και να ζητούμε την βοήθεια της Ευρώπης, αλλά ερχόμαστε με πολύ καθυστέρηση να υλοποιήσουμε νομοθεσίες και πρακτικές που η Ευρώπη εφαρμόζει εδώ και 20 και 30 χρόνια, κύριε Μιστακίδη. Γιατί αν πάμε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Φαντάζομαι θα ξέρετε ότι δασικοί χάρτες, κτηματολόγια κτλ. Είναι δεκαετίες πριν λιμένα. Αυτά είναι λιμένα τα θέματα. Και νομοθετημένα άδεια κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε λιγότερο από 24 ώρες. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να σας πω το εξής. Μέχρι πότε είναι οι παρατάσεις από τα δασικά που είναι από το Δήμο Παγκαίο, δηλαδή, πώς θα σας το πω τώρα. Για την ανάρτηση λέτε για τους δασικούς χαρτές. Ναι, αυτό που συζητάνε τώρα, τώρα το βάλα και δεν άκουσα πολλά. Μέχρι πότε είναι δηλαδή η προθεσμία που μπορούμε να κάνουμε σαν έσταση για να διεκδικήσουμε αν θέλουμε ένα δασικό να το... Τις αντιρρήσεις σας. Τις αντιρρήσεις που θέλετε να υποβάλλετε. Μπράβο, ναι, ναι. Δεν λένε ημερομηνίες. Συζητάνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν τώρα. Για πείτε, κύριε Μιστακίδη. Είπαμε, προφανώς δεν προλάβατε να τα ακούσετε. Είναι από 13 Νοεμβρίου έως 26 Φεβρουαρίου του 2018. Και για τους κατοίκους εξωτερικού. 26 Φεβρουαρίου να πάμε στα δασαρχείο να ζητήσουμε ποια περιοχή θέλουμε. Ναι, μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ. Εκεί του Εθνικού Κτηματολογίου και μπορείτε να δείτε τώρα, γιατί... Μισό λεπτό, σε ακούω από εδώ, το λέει ζωντανά, τώρα μπερδεύουμε. Ναι, στον αέρα είμαστε, είναι όλα ζωντανά εδώ. Το ζωντανά δεν γίνεται. Σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Μιστακίδη, είμαστε ναι, πολύ δηλαδή... ζωντανά. Μπορώ να πάω στο δασαρχείο να ρωτήσω ποια περιοχή θέλω μέχρι 26 Φεβρουαρίου, είπατε. Μπορείτε να μπείτε άμεσα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ, του Εθνικού Κτηματολογίου και μπορείτε να δείτε για το μέρος που σας ενδιαφέρει, εάν έχετε κάποια αντίρρηση ή όχι. Εάν παρόλα αυτά δεν μπορείτε να μπείτε, μπορείτε να συμβουλευτείτε ένα δασολόγο, είτε να πάτε στο ίδιο το δασαρχείο να δείτε αν η περιοχή, φαντάζεστε τώρα ότι είναι τόσος πολλής κόσμος, μπορείτε και μόνος σας να δείτε αν υπάρχει πρόβλημα για το αγροτεμάχιό σας, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αν δεν μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να επισκεφτείτε το δασαρχείο. Μάλιστα. Έγινε. Να είστε καλά. Είναι σας. Μόνο για αγροτεμάχια, ήθελα να ρωτήσω. Τι εννοείτε μόνο για αγροτεμάχια. Κάποιες δηλαδή, περιοχές όπως είναι... Περιοχές που είναι για αγροτεμάχια ή για κάποια άλλη επιχείρηση. Τι εννοείτε, επιχείρηση μες στο δάσος, δεν υπάρχει επιχείρηση μες στο δάσος. Αυτό είναι καταπάτηση που λέτε. Αν είναι τέτοιο πράγμα, δεν είναι επιχείρηση μέσα σε δάσος, δεν υπάρχει. Μιλάμε για δασικές εκτάσεις εδώ. Οι δασικοί χάρτες αφορούν δασικές εκτάσεις. Αν έχει επιχείρηση μια βίλα, είναι καταπάτηση. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι. Μην κάνετε τζάπα αντίρρηση. Αν έχει μια κτηνοτροφική μονάδα, μια σταυλική εγκατάσταση, ναι, με καταπάτηση. Θα πάτε να το. Αλλά με την διαδικασία που προβλέπετε, κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα, επειδή τα ακούω λίγο καθυστερημένα από το τηλέφωνο. Τα ακούτε από την τηλεόραση γι' αυτό και δεν μας ακούτε από το τηλέφωνο. Να το καθυστερώ στην τηλεόραση δηλαδή. Ξέρετε κάτι, έχω μία επιχείρηση. Ναι. Χαμήλωσα την τηλεόραση. Επειδή έχω μία επιχείρηση σε ένα σημείο εκεί και μετά από φέτος, δηλαδή το 2015, το 2016 έγινε κατόπιν καταγγελία ενός πελάτη. Έχει κάνει κάποια καταγγελία στο δασικό και είπε δασάρι της Καβάλας ότι ναι, το θεωρώ τώρα δασικό. Πώς γίνεται αυτό, ενώ πιο μπροστά δεν ήταν. Ο δασάρχης της σας είπε ότι δεν είναι δασικό. Ναι, η δασάρι της Καβάλας, μία κυρία, μία γυναίκα ήταν, δεν τις ξέρω καλά. Ναι. Και συγκεκριμένα έχει μία σκάλα, να το πω έτσι. Εντάξει, τώρα εδώ είναι ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω να σας τι απαντήσω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή... Συγκεκριμένα μας είπε για να μην μαλώνετε με τον καταγγέλλον, θα το θεωρήσω εγώ δασικό. Ακούστε τώρα περίπτωση να δείτε νόμο. Δεν νομίζω να σας είπε έτσι. Καλά, να το θεωρήσω δασικό, εδώ δεν είναι χαρακτηρισμένο δασικό. Η ίδια μια κυρία ήταν. Η νομοθεσία δεν λέει πότε θεωρώ κατά το δοκούν. Το 15 ή το 16 έγινε αυτό. Καλά, αυτό είναι πρόσφατα. Ακούστε, αν για παράδειγμα εγώ είμαι δασάρχης, εφαρμόζω νομοθεσίες.
και νομοθεσίες αυστηρές σε πολλές των περιπτώσεων. Τώρα να είναι φίλος μου ο Μιστακίδης και να πω εντάξει ήρθε, έχω κάτι δεν εγώ γίνεται. Μέσα σε ένα δασικό και να πω εντάξει Ζαφίρη θα το χαρακτηρίσω εγώ έτσι, δεν γίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή που σας το λέω είναι γεγονός. Έχω ένα κατάστημα το οποίο υπήρχε μια σκάλα. Έχει κάνει ένας γείτονας μια καταγγελία που αυτός που την έχει κάνει έχει τη συγχωρεθεί. Και είναι το δασικό και μου λέει δασικό τη ξυλώσει. Καλά εγώ. Σηκώσει τον από τα νήματα να το έχει ξυλώσει. Λοιπόν, ακούστε. Με αποτέλεσμα με έβαλε και 600 ή 800 ευρώ πρόστιμο υπολογισμό, να φανταστείτε. Λοιπόν. Και έβγαλα φωτογραφίες και πήγα και στο δασαρχείο και στο υπολογισμό και τα πλήρωσα. Ακούστε να δείτε πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Καταλάβατε. Πού να πάω τώρα στο δασαρχείο να πω ρε παιδιά, έχετε παράταση, τι παράταση. Τελικά το θεωρήσατε δασικό ναι ή όχι. Και λέω, δώστε μου γραπτό και δεν μου το δίνουνε. Και λέει, προφορικό είναι για να μην μαλώνετε. Βρέπω δεν τον πήραξα τον άλλο, άλλος καταγγέλλον. Θα πρέπει να δείτε έναν δασολόγο αρχικά πριν πάτε στο δασαρχείο και έχετε άλλου είδους προβλήματα. Όλα τα ξέρουν οι το δασαρχείο και δεν μπορούν να μιλήσουν οι κάτω. Λοιπόν. Λέει η κυρία η δασάρης αφού το είπε, γυναίκα ήταν, το λέω, δεν θυμάμαι το όνομά της, από ό,τι γνωρίζω προσωπικώς. Και είπε αυτή η κυρία, δασικό είναι, ναι, από τώρα. Και μαθαίνω από άλλους για να μην μαλώνουμε. Ακούστε να δείτε πράγματα. Καλά τώρα, για να μην φτάσετε στο σημείο και είστε στα μαχαίρια καθημερινά, σας είπε η γυναίκα ότι εντάξει, πείτε ότι είναι δασικό για να γίνει. Αλλά, και τους λέω, δώστε το γραπτός και μπορείτε να σας το δώσω. Μα πώς θα το δώσω. Σας το είπε προφορικά για να μην έχετε θέματα. Εν πάση περιπτώσει, μα πέρα δεν αυτά. Δεν πήραξε τον άλλο, άλλο ζήτησε γιατί είχε ένα χωράφι δίπλα. Δείτε το με έναν. Ακούστε με λίγο. Δείτε το με έναν δασολόγο πριν. Πάτε στο δασαρχείο για να λύσετε το πρόβλημά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα που πολύ. Τα είδα και ήρθαν και οι δασάρχηδες κάποιοι και ένας άλλος κύριος με το τζιπάκι 4-5 άτομα πολλοί ήρθαν. Αλλά εγώ που είμαι ενοικιαστής και έχω κατάστημα, εγώ την πάτησα. Θα που πρέπει... αυτό καλά συγχωρηθείτε και 5 θα χρόνια. Πρέπει να το δείτε και να το λύσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Μιστακίδη, αυτά είναι τα θέματα και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Πολλά, πολλά. Ξέρετε, σε μια εκπομπή δεν τελειώνει και τελειώνουμε για νωρίς σήμερα. Θα έχουμε τον χρόνο, ο χειμώνας είναι πολύ μεγάλος. Όπου το θέλετε. Και να δούμε γιατί έχουμε αφήσει και τι κάναμε και με τα σταφύλια, τι κάναμε με τα μπέλια, τι κάναμε με τις εξαγωγές, τι κάναμε με τις ποσότητες, με την ποιότητα. Ξέρω ότι πήγε πολύ καλά. Καιρικά λίγο είχαμε θέματα, αλλά ποιοτικά νομίζω ήταν πάρα πολύ καλά, αν θυμηθώ από την εμπορική έκθεση του Εμελητηρίου εδώ, που υπήρχαν σταφύλια και ήταν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σε επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε και πιο εντατικά και με την αμπελουργία και με την αμπελοκαλλιέργεια. Γιατί φαίνεται ότι η ζήτηση αυξάνεται, η παραγωγή μαθαίνουν περισσότερα, παράγουν περισσότερο ποιοτικό προϊόν. Ίσως θα είναι το καλύτερο, κύριε Μιστακίδη, διότι το όταν παράγεις πάρα πολύ καλό προϊόν, έχεις και άλλου είδους τιμή. Συμβάλλουν οι γεωτεχνικοί σε πολλές των περιπτώσεων, η αλήθεια είναι αυτή, άσχετα από τις φωνές που ενδεχόμενα πολλές φορές να ακούμε, σημασία έχει ότι οι γεωτεχνικοί συμβάλλουν σε πάρα πολλούς τομείς. Απλά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποδεχτούν ότι έχουν δυνατότητα βελτίωσης εάν καθίσουν σε ένα τραπέζι μια φορά στο 15ήμερο, δύο φορές το μήνα με τους γεωτεχνικούς να κάνουν το διάλογο, τη συζήτηση, πώς αυτό, τις προτάσεις. Και να δείτε ότι παρά την φορολογική καταιγίδα, παρά την ασφαλιστική καταιγίδα, τα πράγματα μπορεί να πάνε προς το καλύτερο. Εκείνο είναι άλλο. Σίγουρα είναι μια μεγάλη κουβέντα, ιδίως η αμπελοκαλλιέργεια. Πραγματικά είναι έτσι όπως το είπατε. Είχαμε μια εξαιρετική χρονιά ποιοτική. Μπορώ να πω, παρά το γεγονός ότι είχαμε τον Ιούλιο έτσι συγκεντρωμένο μεγάλο ύψος βροχόπτωσης, πήγαν να βγουν κάποια προβλήματα, υπήρχε κάποια πίεση προσβολής όσον αφορά την υποβάθμιση, την ενδεχόμενη υποβάθμιση στην ποιότητα. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπατε, πολύ καλά αρχίσαν και γνωρίζουν και οι παραγωγοί. Νέα παιδιά έχουν μπει στην καλλιέργεια της αμπελοκαλλιέργειας. Οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί πραγματικά, και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, παρακολουθούν και σεμινάρια που κάνουμε εμείς οι γεωτεχνικές. Μην ξεχνούμε και το μεγάλο, τη μεγάλη εισπερίδα που είχαμε κάνει για την αμπελοκαλλιέργεια το Μάιο. Είχατε ενημερωθεί κι εσείς με καθηγητές πανεπιστημίου και διάφορα άλλα σεμινάρια. Και πραγματικά ο πήγης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
Αυτό είναι εμένα που με στεναχωρεί και σας είπα μια άλλη διάσταση της φοροδιαφυγής, ότι φτάσαμε πραγματικά την καλλιέργεια της απλοκαλλιέργειας πάρα πολύ ψηλά ποιοτικά. Έχουμε κατορθώσει να έχουμε κάποια υψηλά στάνταρ και στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και στον τρόπο παραγωγής, με όλες τις διαπιστεύσεις που απαιτούν οι απαιτητικές αγορές. Δεν λέω μόνο οι αγορές των Βαλκανίων, που εκεί προωθείται τώρα αναγκαστικά για λόγους φοροδιαφυγής ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι μαζί με την Κορυθία και την Κρήτη του Αμπελιού το παράγει και η Καβάλα. Άρα λοιπόν αυτές οι αγορές που τόσα χρόνια έγινε, δεκαετίες έγινε, πετύχαμε αυτά τα πράγματα, φοβούμε ότι θα πάνε χαμένες. Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει μας ο γεωπόνος. Και το λέμε και στην πολιτεία. Και το λέμε γιατί δεν είναι, όπως είπε ο φίλος από την Ιερισσό, θεωρώντας κατά τη δικιά του εκτίμηση ότι είμαστε ομοτράπεζοι. Εμείς δεν είμαστε ούτε κυβερνητικοί, ούτε κυβερνητικά στελέχη, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι. Αύριο μεθαύριο θα πάμε στα σπίτια μας. Εγώ το πρωί θα πάω στη δουλειά μου. Είμαι ιδιώτης. Δεν είμαστε εμείς. Παρακαλώ. Θα δούμε όλα τα θέματα, κύριε Μιστακίδη. Θα δούμε τα πάντα και σε επόμενες εκπομπές και τι συμβαίνει και τι θα γίνει και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε. Και καινούργιες ποικιλίες. Και καινούργιες ποικιλίες και άλλες αγορές, πιο απαιτητικές αγορές, με περισσότερες πιστοποιήσεις. Ξέρετε πώς αλλάζουν. Προς τη θέμενη αξία. Πώς αλλάζουν, κύριε Μιστακίδη μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην απόψινη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε μαζί μας. Ακολουθούν οι συνεντεύξεις του κυρίου Γιάννη Τσιρώνη, του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Βασίλη Κόκαλη, αλλά και ταυτόχρονα η γιορτή κρασιού στην πόλη του Σουφλίου. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό βράδυ. Φιλοξενούμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιάννη Τσιρώνη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, τηλεθεάτρες και τηλεθεατές. Λοιπόν, χαίρομαι που είστε σήμερα και κάνουμε μαζί αυτή την κουβέντα, γιατί στην εκπομπή αυτή, στο ένα παιδί, έχετε φιλοξενηθεί όλους αυτούς τους μήνες τηλεφωνικά. Έχουμε τη χαρά να τα λέμε και από κοντά στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Και εντοπίζω σε ένα σημαντικό συνέδριο αναπτυξιακό το οποίο πραγματοποιήθηκε εδώ στην Κομωτινή. Ακούστηκαν οι θέσεις, οι απόψεις και των φορέων και των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και οι θέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εγώ άκουσα κάποια στιγμή τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικών Κομμάτων να λέει ότι έχουμε ζητήσει από τις 13 περιφέρειες της χώρας τα πιο όρημα έργα, τις πιο όρημες μελέτες, προκειμένου να τις επεξεργαστούμε για να τρέξουν τα έργα υποδομής που δεκαετίες πριν δεν τα είχαμε συναντήσει, κύριε Τσιρώνη. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αυτή τη στιγμή πόσο όρημα είναι τα έργα προτούν οι διάφορες περιφέρειες. Σίγουρα αυτή η δουλειά δεν έγινε ποτέ ορθά και δεν θα το πω επειδή σας λέω δεν είμαι αρμόδιος, αλλά το λέει μια πικρή πραγματικότητα. Έργα που έχουν ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες και είχαν ενταχθεί σε προγράμματα, απεντάχθηκαν λόγω ανοριμότητας, άλλα απεντάχθηκαν λόγω προβλημάτων, αρχαιολογίας, δασικά, δηλαδή αυτά που θα έπρεπε να έχουν πρώτα γίνει, να ξεκαθαρίσουμε όταν πάμε να κάνουμε μια επένδυση σε ένα έργο, ότι εδώ πέρα έχουμε λήξει με αυτά τα ζητήματα, τα οποία στην Ελλάδα ξέρετε είχαμε και μεγάλη γραφειοκρατία στα δασικά και σε αυτά, έρχονται σαν όρημα, ενώ δεν είναι όρημα. Και τελικά μπαίνουν στα προγράμματα, δεσμεύουν πόρους και απεντάσσονται εν τέλει ή μετά δεσμεύουν αυτή τη στιγμή. Εμείς πληρώνουμε πολύ μεγάλο κομμάτι και μειώνουμε τα τωρινά προγράμματα, γιατί έχουμε ανηλυμένες πόρους από το παρελθόν, ακριβώς με κάτι τέτοιες γέφυρες. Άρα τα έργα πρέπει να έρχονται όρημα. Αυτό είναι απόλυτη ανάγκη. Συζητείτε επίσης το θέμα, ξέρω ότι έχει ρηχθεί και ο νομός Λέσβου σε κατάσταση έκταξης ανάγκης λόγω ζώνος, που υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί. Ακούστηκαν διάφοροι προβληματισμοί και διάφορες απόψεις. Άλλες είναι υλοποιήσιμες και άλλες, κύριε Τσιρώνη, δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Όχι λόγω των μνημονίων που έχει η χώρα, ίσως κάποια από αυτά να έχουν
και ένα ποσοστό, θα έλεγα εγώ, μη αλήθεια στα οποία δεν μπορούμε να ακούσατε και χιλιάδες ακούσατε και ανθρώπους που ασχολούνται με την κοινοτροφία. Ξέρω ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τον κλάδο της κοινοτροφίας. Εργάζεται το Υπουργείο Συνολικά για αυτά και έχετε και γι' αυτό απαντήσει, γιατί υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και ένα σχέδιο που ακόμα είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο σας. Έχουμε αυτή τη στιγμή συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των εξωτικών νοσημάτων των λεγόμενων, τα οποία αφορούν κυρίως την περιοχή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τους νομούς της Ροντόπης και Αλεξανδρούπολης, και τα νησιά όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι η Σάμος, τα νησιά που γυμνιάζουν δηλαδή, είναι του Ανατολικού Αιγαίου, ώστε ακριβώς να το αμεγάλουμε προσλήψεις κοινιάτρων με εξοπλισμό, τζιπ, τα πάντα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της εισαγωγής ζωνώσεων από τη γειτονική Τουρκία. Δηλαδή λέμε την πρόληψη των ζωνώσεων. Βέβαια. Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Σίγουρα ζωνώσεις θα υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Επιδημίες θα ξεσπάνε. Είναι ανέφικτο. Το θέμα είναι να ελαχιστοποιούμε το κόστος και φυσικά να μπορούμε να έχουμε το έμψυχο δυναμικό. Οι προκάτοχοι μας αποψήλωσαν τη κτηνιατρική υπηρεσία. Από ό,τι μου λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι κτηνίατροι, ήταν γύρω στα 1.200 άτομα, τώρα είναι μόνο 600. Και είναι, μισό, αυτό, δηλαδή. Ναι, και είναι αυτό που λέμε, ότι όταν μιλάμε για μικρότερο δημόσιο, αυτό που εννοούν οι θεσμοί είναι ένα αποτελεσματικότερο δημόσιο. Και όχι να αποψηλώνουμε υπηρεσίες, γιατί τότε γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό. Και αυτό καταστρέφει παραγωγή και βαρύνει ακόμα και στους ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί όταν δεν μπορεί να ελέγξει μια αρρώστια. Και να πω χαρακτηριστικά, όταν εμείς έχουμε μια υπηρεσία με τρεις υπαλλήλους, εκ των οποίων η διευθύντρια και η τμηματάρχης είναι μία για τις νόσους, ενώ οι Βούλγαροι για το ίδιο πράγμα, μόνο για την οζόδη δερματίτιδα, για μία αρρώστια, έχουν ομάδα 30 ανθρώπων, η γειτονική Βουλγαρία, πώς να αντιμετωπίσεις λοιπόν με επάρκεια μία αρρώστια όταν έχεις ένα για όλες τις αρρώστιες. Λύσα, Ευλογιά, Οζόδης, Μελιτέος Πυρετός, που είναι η βρουκέλα που λέμε στα ζώα, και πόσες άλλες. Είναι πρόβλημα, οπωσδήποτε χρειάζεται και εδώ πέρα έχουμε κάνει προσπάθειες να βρούμε τους πόρους, να προσλάβουμε ανθρώπους και θα δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρω ότι υπάρχει μια στενή συνεργασία του Υπουργείου σας με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου και να υπάρχουν τα ανάλογα κονδύλια βάσει των προτάσεων που καταθέτει το Υπουργείο και το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε με κτηνιάτρους, με ανθρώπινο δυναμικό που αυτό έχουμε ανάγκη, αυτό χρειαζόμαστε, και τα οχήματα της μετακίνησης. Γιατί σε πολλές περιοχές, κύριε Υπουργέ, και στα νησιά, όπως πολύ σωστά είπατε, στη Λέσβο, Σάμο, στοιχείο, είναι και δύσβατες περιοχές και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους, τους συνεργάτες είναι στην ουσία. Δεν υπάρχουν και τα οχήματα πολλές φορές. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο τώρα εγκρίναμε, προβλέπονται και οχήματα. Εγκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε σε φάση να γίνουν οι διαγωνισμοί από το ΑΣΕΠ για το έμψυχο δυναμικό και να προκηρυχθούν και οι διαγωνισμοί νεοδοτικοί για την αγορά του εξοπλισμού. Άρα αυτό θα το δούμε τους επόμενους μήνες, ναι, να τρέχει. Εκτιμώ θα το δούμε άμεσα να τρέχει. Μάλιστα. Έχετε τακτοποιήσει μετά από πολύ κόπο και το θέμα των πληρωμών. Βιολογικής κτηνοτροφίας, βιολογικής γεωργίας. Φαίνεται ότι γνωρίζει πλέον κτηνοτρόφος και αγρότης πότε θα πάρει την προκαταβολή. Ξέρει τι θα γίνει και υπάρχουν και κάποια υπόλοιπα τα οποία βεβαίως πρέπει να καταβληθούν και αυτά στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους. Πότε υπολογίζετε, κύριε Τσιρόνη, να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, έτσι όπως λειτουργεί η δομή του Υπουργείου τώρα, αν εξαιρέσουμε κάποιες ΔΑΟΚ, κάποιες διευθύνσεις περιφερειακές, δηλαδή, να το πω για όσους τηλεθεάτρες και τηλεθεάτες δεν γνωρίζουν, οι διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνοτροφίας εδρεύουν στις περιφέρειες, δεν εξαρτώνται δηλαδή από το Υπουργείο. Είναι αυτό ένα από τα πολλά διοικητικά προβλήματα που έχει η Ελλάδα, ότι οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν άμεση δομική σχέση με τα αρμόδια Υπουργεία. Το έζουσα και με τα σκουπίδια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ζούσα με τα δασαρχεία που δεν υπάγονται στη Γενική Διευθύνση των ΣΟΤ. Είναι ένα πρόβλημα. Πάντως οι διευθύνσεις αγροτικής παραγωγής και οικονομίας έχουν αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνουν και όταν αποστέλλεται από αυτές σε εμάς ένας φάκελος, αμέσως αποπληρώνεται. Υπήρξαν οι καθυστερήσεις αυτές. Πιστεύω ότι στο καινούριο πρόγραμμα, επειδή τουλάχιστον στη βιολογική που είμαι εγώ αρμόδιος,
δεν είναι πλέον, δεν παρεμβάλλεται ανάμεσα στην ΟΠΕΚΕΠΕ και στους παραγωγούς η ΔΑΟΚ και είναι ηλεκτρονικά όλα. Φανταστείτε να τάξεις δηλαδή, να το πω απλά και για όσες δεν καταλαβαίνουν. Είναι φανερό ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επίσκεψη. Άλλωστε το επιβάλλει πλέον και ο κανονισμός. Αυτές οι καθυστερήσεις να χρωστάμε ακόμα λεφτά του 14 για παράδειγμα, κάπου εκεί έχουμε φτάσει, τώρα 14-15 πληρώνουμε. Σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε να πληρώνουμε το 8. Ξεκινήσαμε ένα χάσμα δηλαδή σχεδόν 9 ετών και τώρα 8 ετών και τώρα φτάσαμε ένα χάσμα 2 ετών. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, αρχές του επομένου, θα έχουμε φτάσει να πληρώνουμε πλέον το καινούργιο πρόγραμμα κάποια στιγμή, όταν είναι τα καινούργια προγράμματα και όχι τα παλιά. Λοιπόν, και για κάτι που είστε αρμόδιος και το τρέχετε με την έννοια ότι ασχολείστε πάρα πολύ, είναι το τι θα γίνει με τις ταυλικές εγκαταστάσεις. Ξέρετε, προκάτοχοι σε αυτό το Υπουργείο, ήταν εύκολη λύση να δίνουμε χρόνο με το χρόνο παράταση. Ξέρετε, οι παρατάσεις δεν οδηγούν και πουθενά. Δεν οδηγούν. Είναι και κακή. Θα οδηγήσουν ενδεχόμενα, ξέρετε, και πολλά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα χάσουν άνθρωποι χρήματα. Γιατί το δίναμε από χρόνο σε χρόνο. Δώστε μια παράταση άλλο ένα χρόνο. Δώστε. Φτάσαμε 8-9 χρόνια τώρα με αυτές τις παρατάσεις. Πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις. Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι ο άλλος που θέλει να κάνει ένα στάβλο πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες να βγαίνει άδεια κατευθείαν. Δεν υπάρχει, λέει και λέμε αρχαιολογικά, λέμε δασικά. Ωραία, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να καταγραφούν και να ξέρει σε κάποια έκθεση ποιε είναι οι υποχρεώσει σου. Δεν μπορεί λέει, και να είναι τζέζε εκ των προτέρων. Παίρνει τα χαρτιά σου, παίρνει την άδεια σου. Δεν χρειάζεται κάθε φορά ο φάκελος να εξετάζεται μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές και να χάνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε λίγους και δημόσιους υπαλλήλους. Να χάνονται εργατοώρες για να παίρνουν σφραγίδες και υπογραφές. Αυτά πρέπει να είναι προδιαγεγραμμένα. Λοιπόν, ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει και θα σας αποδεσμεύσω. Να ευχηθώ καλό κουράγιο σε αυτό το οποίο κάνετε, κύριε Πουγέ, να συνεχίσετε και να συνεχίσετε και την ανάπτυξη της υδροτροφίας. Την έχουμε ανάγκη, την ανάπτυξη της υδροτροφίας και γενικότερα τον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλιππ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι το έκτο περιφερειακό αυτό συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νομίζω ότι οι συναντήσεις αυτές και το συνέδριο μπορεί να φέρει σημαντικά πράγματα που περιμένουν να ακούσουν οι πολίτες σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Θράκη. Ακούστε, όσο, το είπα και στην ομιλία μου, όσο και διαθέσεις αντιπολιτευτικές να έχει κάποιος, δεν μπορεί να παραγνωρίσει τούτο, ότι σε αυτά τα συνέδρια έρχεται η κυβέρνηση για να ακούσει τα προβλήματα των κατοίκων, τα προβλήματα των φορέων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που δεν ήρθαμε για να πούμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα ή ότι θα τα λύσουμε εντός 2 μηνών. Ερχόμαστε για να ακούσουμε προβλήματα από τους ανθρώπους που πραγματικά μοχθούν και συγκεκριμένα, επειδή είμαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τους ανθρώπους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέει η εκπομπή σας, ένα με τη γη, ένα με τον αγρότη, ένα με τον κτηνοτρόφο. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Ξέρετε καλύτερα, γιατί είστε και ο αρμόδιος υπουργός της κτηνοτροφίας, υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Εγώ ακούω καθημερινά και αγρότες και κτηνοτρόφους στο σύνολο της χώρας, κύριε Κόκαλη, περισσότερο εδώ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δείτε τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει με τη ζωονότητα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν βεβαίως λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων που έχει η χώρα. Δεν είναι και πάντα όλα εύκολα. Δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό κτηνιάτων. Δεν έχουμε και δεν λειτουργούμε το κέντρο εξωτικών νοσημάτων προκειμένου να έχουμε την πρόληψη της ασθένειας και τη μετάδοση. Θα μου επιτρέψετε πριν να αναφερθώ στην κτηνοτροφία. Η αρμοδιότητά μου, η στενή αρμοδιότητά μου είναι η φυτική παραγωγή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και τα προβλήματα της κτηνοτροφίας. Όντως, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι κτηνοτροφικών συλλόγων, και από τον καταρροϊκό πυρετό υπήρχαν πολλά σοβαρά θέματα, αλλά πρέπει να μπει σε μια σωστή βάση κτηνοτροφία και να οργανωθεί σε παραγωγικό μοντέλο με ερευνητικά κέντρα, όπως το είπατε, και με έγκαιρη πρόληψη και με αποζημίωση όλων αυτών των νοσημάτων.
στα 2,5 χρόνια, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κτηνοτρόφος το οποίο να μπορεί να αντιταχθεί σε αυτό, βάλαμε μια τάξη λίγο καταρχήν στις πληρωμές. Αυτό είναι γεγονό. Οφείλαμε ως κράτος, όφειλε το κράτος πληρωμές και το 2009 σε κτηνοτρόφους. Από το 2009, 2010, 2011 μπήκε μια τάξη. Από εκεί και πέρα, επειδή ο κτηνοτρόφος είναι το πλέον ευαίσθητος τομέας του πρωτογενής τομέα, πρέπει να στηριχτεί. Και επειδή είπαμε για τη φέτα, η φέτα είναι εθνικό προϊόν και πρέπει επιτέλους να αναλάβουμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, τις ευθύνες μας. Ή πρέπει να γίνει διακομματική υπόθεση, υπερκομματική και εθνική υπόθεση της φέτας. Στην οποία φέτα πρέπει να συμβάλλουν όλοι, την έχω κάνει. Βεβαίως. Τα κόμματα, συνολικά τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι μνημονιακή δέσμευση η φέτα. Ένας λόγος ακριβώς επειδή δεν είναι μνημονιακή δέσμευση, χάσαμε μια σημαντική μάχη από το 2010 μέχρι το 2015 με τη συμφωνία με τον Καναδά, όχι όμως τον πόλεμο. Και πρέπει να το δούμε όλοι, όλοι μας οι βουλευτές από όλα τα κόμματα. Τώρα δεν είναι, τα ψέματα τελείωσαν ως εθνικότατη υπόθεση. Πιστέψτε με, γιατί είναι από τα λίγα προϊόντα τα οποία μας κάνει γνωστούς σε όλο τον κόσμο, έχει προστιθέμενη αξία πολύ υψηλή και θα είναι πραγματικά μεγάλο λάθος αν αφήσουμε να χαθεί το θέμα της φέτας. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις χώρας, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι, η μεταποίηση, οι καταναλωτές και οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να ενισχυθεί και να διασφαλιστεί ως πόρο οφθαλμού η φέτα, η ελληνική φέτα, γιατί η φέτα εξάγεται σε πάρα πολλές χώρες. Πρέπει βεβαίως, κύριε Κόκαλη, όμως να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τους Έλληνες παραγωγούς και καταναλωτές από αυτό το μοντέλο το οποίο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια με τις εισαγωγές και με το ελληνικό και τα βαφτίζουμε ελληνικά. Εκεί υπήρχε τεράστιο θέμα, δεν το ξέρετε καλύτερα. Βεβαίως. Ένα από τα πρώτα, μάλλον το πρώτο αίτημα τα τελευταία 20 χρόνια όλων των κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι επισκέπτονται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρώτο αίτημα ποιο ήταν? Οι ελληνοποιήσεις και το όνομα στο κρέας. Με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε πριν ένα μήνα, πλέον πρέπει να αναφέρεται αφενός η χώρα άλμεξης, η χώρα προέλευσης του ζώου, και στην ταμιακή μηχανή να υπάρχει ότι αυτό το κρέας είναι ρουμάνικο, είναι ευρωπαϊκό, είναι ελληνικό, είναι από τρίτη χώρα. Έτσι προστατεύεται και ο καταναλωτής, αλλά και προστατεύεται και το εισόδημα των κτηνοτρόφων. Θα μου πείτε, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα? Όχι βέβαια, είναι πολλά, τα είπατε. Με τα νοσήματα, με την ίδρυση κέντρων. Αλλά ένα κέριο πλήγμα στις ελληνοποιήσεις, ένα σημαντικό πλήγμα, δέχτηκε με αυτό το νομοσχέδιο. Με την ονομασία προέλευση στο γάλα και στο κρέας. Το οποίο ήταν το πάγιο, το πρώτο αίτημα των κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο κτηνοτρόφων και των χειροτρόφων. Και θα συμπληρώσω σε αυτό, κάνοντας μια κουβέντα με την συνάδελφό σας, την κυρία Παπανάτσιου, η οποία είναι πολύ είναι γνώστη σε βάση περιπτώσει της αγροτικής οικονομίας, αλλά και των οικονομικών, ότι από την πλευρά του Υπουργείου της θα πούν το επόμενο διάστημα και μεικτά κλιμάκια σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να ελέγχονται τα πάντα. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λοιπόν, χτυπάμε τα καρτέ. Η κυβέρνηση. Σταματούμε με έναν τρόπο τις παράνομες ελληνοποιήσεις, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζουμε και πάρα πολλά πράγματα. Όπως η αύξηση του ΑΕΠ, της οικονομίας. Βεβαίως. Η ψήφιση μόνο ενός νόμου δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται η εφαρμογή του και η εντατικοποίηση των ελέγχων. Σωστά η κυρία Παπανάσου είπε ότι μεικτά κλιμάκια θα εντατικοποιηθούν και θα αυξηθούν περισσότερο οι έλεγχοι. Γιατί μόνο έτσι χτυπάς τις ελληνοποιήσεις και την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από άλλες χώρες. Ενώ έχουμε πολύ σημαντικά προϊόντα, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και υψηλής προστιθέμενης αξίας, εν τούτης μας φεύγουν από τα χέρια. Άρα είναι στο χέρι μας να περιφρορίσουμε αυτό μας τον πλούτο. No. Γιατί είστε για τις φυτικές παραγωγές, βλέπω ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς το ακτινίδιο. Το ακτινίδιο που επίσης αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας συνολικά. Βεβαίως. Γιατί βλέπουμε ότι εξάγεται το ακτινίδιο, το ελληνικό ακτινίδιο, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης. Το ακτινίδιο το στηρίζαμε και συνεχίζουμε και θα το στηρίξουμε το ακτινίδιο. Είναι ένα σημαντικότατο προϊόν, εξαγώγημο προϊόν, πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό όσον αφορά τα τρόφιμα.
και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι σε φυτική παραγωγή και να βλέπω ομάδες παραγωγών που ασχολούνται με το ακτινίδιο να αξιοποιούν ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα. Αξίζουν συγχαρητήρια αυτές οι ομάδες παραγωγών γιατί προωθούν το ακτινίδιο σε πολλά μέρη του κόσμου. Κύριε Γόκαλη, ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεσμεύομαι ότι και σε επόμενες. Εμείς είμαστε εδώ. Θα ξαναρθούμε πάλι. Είμαστε για να ακούσουμε τα προβλήματα. Από τα 10 προβλήματα που θα ακούσουμε, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε, αν όχι όλα, αυτά που μπορούμε και θα είμαστε στη συνεχή διαβούλευση με τους φορείς, με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με τους παραγωγούς, αλλά και με μεμονωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρέπει να φύγουμε από το νέο μοντέλο. Όπως είπα και στην ομιλία μου, ζούσαμε δυστυχώς σε μια εικονική πραγματικότητα τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο αγρότης πρέπει να είναι παραγωγός. Και εμείς αυτό τον αγρότη θέλουμε. Τον αγρότη πραγματικά παραγωγό στη γη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ.